Όλο αυτό το διάστημα, σας το είχα πει και όλες, είχα κάνει και δηλώσεις, εμένα με ενδιέφερε ο ρόλος και η ύπαρξη του ΤΕ σαν οντότητα και η ενότητα μέσα στο χώρο. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη αυτή τη στιγμή δεν μου περνάει από το μυαλό, όμως θα συζητήσω με τους συναδέλφους μου, αν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, εγώ πάνω απ' όλα συζητάω με τους συναδέλφους του Τεχνικού Επιμελητήριου, τους οποίους τους θεωρώ συμβούλους, γιατί όπως είπαμε έχουμε κάνει μια προσπάθεια να πάμε όλοι μαζί. Εγώ δεν πρόκειται να υπονομεύσω αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, κάνοντας οτιδήποτε από μόνος μου. Είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί με όλους τους συναδέλφους. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Επειδή στη ζωή δεν λέμε ποτέ όχι και δεν κλείνουμε πόρτες, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Πιστεύω και εγώ πως η παρουσία του ως Προέδρου του ΤΕ αλλά και ως Αποστόλης Καρναστάσης στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση είναι και αναγκαία και θα δώσει όθηση προκειμένου πολλά από αυτά τα προβλήματα μέσα από τη σύνθεση δυνάμεων να επιληθούν. Πιστεύω πως πρέπει να είναι παρόν εκφράζοντας και το ΤΕΕ και ως Αποστόλης Καρναστάσης με τη συγκεκριμένη πορεία ως εδώ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που συνθέτει και συνενώνει δυνάμεις.